Θέλετε να μας πείτε λίγο, γιατί εσείς είστε από τη Στρατονίκη, μεγαλώσατε στη Στρατονίκη, αλλά τα τελευταία χρόνια ζείτε στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα, όπου είστε πετυχημένος επιχειρηματίας. Τι σας αποφάσισε να επιστρέψετε εδώ και να βάλετε υποψηφιότητα ως δήμαρχος? Ναι, είναι αλήθεια. Εγώ γεννήθηκα στη Στρατονίκη. Η Στρατονίκη είναι ένα ορεινό χωριό. Είναι στους πρόποδους του Αργυρόλοφου, ένα εξαιρετικά όμορφο χωριό. Έζησα εκεί μέχρι τα 18 μου, που πήγα λύκειο, σπούδασα δηλαδή τα σχολικά χρόνια στη Στρατονίκη, στην Αρναία. Έφυγα, όπως όλη η νέα γενιά συνηθίζεται, τα τελευταία χρόνια συνηθίζονταν. Βέβαια, ελπίζω αυτή η τάση ήδη έχει αρχίσει να αντιστρέφεται και ο κόσμος να γυρίζει πίσω ξανά στην περιφέρεια. Γιατί πραγματικά και τα αστικά κέντρα έχουν, αν θέλετε, δυσκολέψει όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης. Έφυγα λοιπόν κι εγώ. Έκανα μια καριέρα στον χώρο της πληροφορικής. Έχω μια εταιρεία πληροφορικής. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάφερα πολλά ή λίγα πράγματα. Η αλήθεια είναι όμως ένιωσα κάποια στιγμή την ανάγκη να γυρίσω στον τόπο μου και να μπορέσω με ό,τι εμπειρία απεκόμισα και ό,τι γνώση απεκόμισα σε όλα αυτά τα χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας να προσφέρω με την ανιδιοτέλεια που νιώθουμε όλοι μας όταν πρέπει να προσφέρουμε στον τόπο μας. Αυτά δηλαδή τα, αν θέλετε, αυτά τα στοιχεία που μας μεγάλωσαν, οι γονείς μας, οι άνθρωποι γύρω μας και τα εφόδια που μας δώσαν στη ζωή μας γυρίζουν ως εμπειρία πλέον και θέλουμε να επιστρέψουμε και πραγματικά να βοηθήσουμε, λέγοντας ένα ευχαριστώ στον τόπο που μας γέννησε και μας ανέθρεψε. Αυτό ήταν καθαρά το δικό μου κίνητρο. Ξέρω ότι ανέλαβα μια περιοχή με εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα. Αυτό, αν θέλετε, είναι και μια πρόκληση. Και όπως επίσης είναι και μια πρόκληση να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι η περιφέρεια μπορεί να αναπτυχθεί. Μπορούμε δηλαδή να δούμε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που είναι κάτι που χρειάζεται και η χώρα συνολικά. Γιατί σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, η μοναδική διέξοδος και για τη χώρα συνολικά είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και ανασυγκρότηση. Πιστεύω λοιπόν ότι με την εμπειρία μου την επιχειρηματική, με τις γνώσεις μου σαν οικονομολόγος και με τη μεγάλη μου διάθεση να προσφέρω και εγώ και όλη η ομάδα των συνεργατών μου, να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι σε ένα τόπο με πολλά προβλήματα υπάρχει μια άλλη προοπτική, ότι μπορούμε να βρούμε αυτή την ισορροπία σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα που σήμερα ταλανίζουν την περιοχή και να κάνουμε τον τόπο μας λίγο καλύτερο. Ωραία. Με πήγατε στη δεύτερη ερώτηση που είχα, που εσείς μιλάτε για ανάπτυξη. Μπορείτε να περιγράψετε λίγο με λίγο τεχνικούς όρους πώς αντιλαμβάνεστε εσείς μία ανεπτυξιακή οικονομία? Ναι. Εσείς μιλήσατε για ανάπτυξη σε επίπεδο περιφέρειας. Ναι. Μπορείτε να... Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το μυστικό για μένα είναι ο κάθε τόπος να μπορέσει να αναπτύξει και να αναδείξει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με τη δική μας περιοχή, εμείς είμαστε μια περιοχή ασύγκριτης φυσικής ομορφιάς. Η περιοχή μας είναι η πρώτου άθου περιοχή, έχουμε το Άγιο Όρος δηλαδή στην περιοχή μας. Είμαστε η γενέτρια του Αριστοτέλη, υπάρχει η διόρυγα του Ξέρξη, υπάρχουν εξαιρετικές ομορφιάς παραλίες, υπάρχουν εξαιρετικές ομορφιάς δάση. Έχουμε δηλαδή μια περιοχή που συνδυάζει ιδανικά βουνό και θάλασσα και ταυτόχρονα έχει πολύ σημαντικά ιστορικά και, αν θέλετε, πολιτισμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σαν περιοχή να επιδείξει. Έχουμε επίσης την αρχαία Άκανθο, έχουμε συγκρότημα νησιών, έχουμε τη διόρυγα του Ξέρξη, μοναδικά πράγματα. Στόχος μου είναι λοιπόν να δημιουργήσουμε μαζί και με την ομάδα που πλαισιώνει τη Νέα Δημοτική Αρχή, να δημιουργήσουμε μια αναπτυξιακή μελέτη για κάθε χωριό ξεχωριστά, για κάθε τομέα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας και να μπορέσουμε να προτείνουμε εκείνες τις αναπτυξιακές ενέργειες που θα μπορέσουν την περιοχή να την πάνε ένα βήμα πιο μπροστά. Ο Δήμος στην πραγματικότητα να παίξει το ρόλο ενός καταλήτη, το ρόλο του βοηθού για να αναπτυχθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει επιχειρηματικά συνέδρια, σημαίνει θερμοκοιτίδες επιχειρηματικές δράσεις, σημαίνει να προσελκύσουμε επενδυτές, να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα business plan, όπου θα μπορούν μετά να αναλάβουν οι δημότες. Δεν θα αναπτύξει ο Δήμος επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά θα βοηθήσει το δημότη να νιώσει ότι δίπλα του έχει ένα Δήμο ο οποίος μπορεί να αποτελέσει αρρωγό σε αυτήν την επιχειρηματική προσπάθεια. Ο στόχος λοιπόν είναι να υπάρξει ένα αναπτυξιακό σχέδιο, μια αναπτυξιακή στρατηγική και από εκεί και πέρα με δομημένες ενέργειες σε κάθε περιοχή, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να μπορέσουμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα και σιγά σιγά να πάμε στην κατεύθυνση την αναπτυξιακή που ονειρευόμαστε. Πολύ ωραία έρχεται και δένει αυτό με την επόμενη ερώτηση. Η οποία είναι ότι ο συνδυασμός σας, ξεκινώντας η υποψηφιότητά σας στηρίχθηκε από την ενωτική πρωτοβουλία που αναφέρει στους αρχές και τους στόχους διακήρυξής της ότι ένα μέρος είναι
Ο αποχαρακτηρισμός της περιοχής της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής ως μεταλλευτική ζώνη, ένα πράγμα το οποίο εμποδίζει όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο, δεν επιτρέπει δηλαδή την ανάπτυξη άλλων μορφών επιχειρηματικότητας, οικονομίας γενικά. Δηλαδή τα εμεταλλεία είναι κάτι που εμποδίζουν ουσιαστικά οποιαδήποτε άλλη χρήση. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχουμε, πριν μιλούσαμε για τις ευκαιρίες και αν θέλετε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή, είναι αλήθεια λοιπόν ότι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην περιοχή και αν θέλετε έχει δημιουργήσει και τα τελευταία χρόνια και μια οξυμένη κατάσταση και δημιούργησε με αφορμή και κάποιους κακούς χειρισμούς των προηγούμενων. Δεν θέλω τώρα να σε μια τέτοια μέρα, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τόσο τι έφταξε μέχρι τώρα, όσο το τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αυτό λοιπόν το ζήτημα, η στρατηγική μας, η θέση μας είναι ότι πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος για να μπορέσουμε να βρούμε τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Δηλαδή ακριβώς εκείνο το σημείο όπου μπορούν να ισορροπήσουν, αν το θέλετε, με το μικρότερο δυνατό κόστος, γιατί ποτέ δεν μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς να έχει το ανάλογο κόστος. Γι' αυτό μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα. Με συγχωρείτε, για τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, άρα να ανοίξουμε το διάλογο στην κοινωνία και να μπορέσουμε να βρούμε, αφού ενώσουμε και τον κόσμο, ποιο θα είναι εκείνο το σημείο ισορροπίας που μπορεί πραγματικά η περιοχή να αντέξει το συγκεκριμένη έκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Όραμά μας λοιπόν είναι να δούμε πως και με ένα κομμάτι αυτής της δραστηριότητας, γι' αυτό και στις θέσεις μας λέμε ότι είμαστε αντίθετοι στην επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, πως μπορούμε λοιπόν να βρούμε ακριβώς αυτή τη φέρουσα ικανότητα. Για μένα το κλειδί είναι αυτό. Αν ανοίξει αυτός ο διάλογος, αν δούμε πως μπορούν να διασφαλιστούν βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας τέτοιων επεμβάσεων στο περιβάλλον, και από εκεί και πέρα ξαναεπαναλαμβάνω αυτή την έννοια φέρουσα ικανότητα, γιατί είναι πολύ σημαντική, γιατί πραγματικά όταν μια περιοχή την κατευθύνει να γίνει μια ατέλειωτη μεταλλευτική, ένα ατέλειωτο μεταλλευτικό αν θέλετε πάρκο, είναι λογικό ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν άλλες δραστηριότητες. Άρα με διάλογο και με γνώμονα την ανάπτυξη πάντα να βρούμε ακριβώς εκείνο το σημείο ισορροπίας. Διευκρινιστικά πάνω σε αυτό, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, ας πούμε, ήδη έχουν σκηνήσει εργασίες επέκτασης της μεταλλευτικής δραστηριότητας, που σύμφωνα με τα στοιχεία που βγαίνουν κατά καιρούς, ήδη βγήκε προχθές τελευταία στοιχεία για το νερό της περιοχής περί τον Κάκαβο, και φαίνεται ότι αυτή η επέκταση ήδη στερεί τους φυσικούς πόρους από μια μεγάλη περιοχή του Δήμου σας. Εγώ θα έχω υπόψη μας συγκεκριμένο έγγραφο που έχει κυκλοφορήσει, το έχουμε αναθέσει σε ομάδα ειδικών. Εμείς ως Δημοτική Αρχή θα τοποθετηθούμε σε οτιδήποτε εμπίπτει στην αντίληψή μας που δημιουργεί, αν θέλετε, κινδύνους ή ενδυνάμει κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον ή για την λειτουργία για την ίδια τη ζωή στην περιοχή, όπως το νερό που είναι ένα στοιχείο ζωής, θα τοποθετηθούμε. Πρώτα όμως θα τοποθετηθούμε μελετώντας σε βάθος το ζήτημα, γιατί πολλές φορές πρέπει ακριβώς να δούμε πού είναι το ζήτημα, πού βρίσκεται, γιατί πραγματικά καμιά φορά δημιουργούνται συγχύσεις όταν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη επιστημονική τεκμηρίωση για το κάθε θέμα. Εμείς λοιπόν με την υπευθυνότητα που πρέπει να έχει ένας θεσμικός φορέας όπως η Δημοτική Αρχή, και για αυτό το ζήτημα έχουμε αναθέσει ήδη το συγκεκριμένο έγγραφο σε ομάδα υδρογεολόγων για να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει, αν αυτό έχει να κάνει με νέες ενέργειες, έχει να κάνει με παλιές γεωτρήσεις, τι ακριβώς συμβαίνει, και να δούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο υπεύθυνα. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα, επειδή το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και όχι μόνο αυτό με τα νερά, αλλά και γενικότερα οτιδήποτε περιβαλλοντική επέμβαση γίνεται σε μια τέτοια μεγέθους έκταση, θα πρότεινα από όλες τις πλευρές ψυχραιμία, εμπιστοσύνη σε ένα θεσμικό φορέα που λέγεται Δημοτική Αρχή, που έχει τον τρόπο και τα μέσα να διερευνήσει την ορθότητα και αν θέλετε το μέγεθος του προβλήματος και να μελετήσει και τους τρόπους περιορισμού και επίλυσης του. Και όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της προεκλογικής σας πλατφόρμας, την ενότητα. Σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα, όπως τα παρακολουθήσαμε όλοι την ημέρα των εκλογών, υπήρχε σαφής διαίρεση στο εκλογικό αποτέλεσμα ανάμεσα στα λεγόμενα μεταλλευτικά χωριά και τα αντιμεταλλευτικά, τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αριστοτέλη. Ένα αυτό, και δεύτερο, κάποια περιστατικά τα οποία, ας πούμε, και πρόσφατα είχαμε τις προάλλες ένα περιστατικό το οποίο διασταυρώθηκε, απειλή με όπλο εναντίον ενός από έναν εργαζόμενο της εταιρείας, εναντίον ενός του αντιμεταλλευτικού μπλοκ, θα λέγαμε, της περιοχής, ενός κατοίκου. Με αυτά τα δεδομένα, η ενότητα πώς μπορεί να προχωρήσει? Η ενότητα, κατά την άποψή μου, είναι η πρώτη προτεραιότητα. Αν διαταραχθεί, και έχει διαταραχθεί, η κοινωνική ειρήνη στην περιοχή,
τότε καμία λύση, όσο σωστή και να είναι και όσο μελετημένη και να είναι και όσο και να βλέπει στρατηγικά μπροστά, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Γιατί πραγματικά μέσα από μια δυσάρεστη και αν θέλετε επικίνδυνη τέτοια κατάσταση διχασμού, διχόνοιας και ταύτισης, δηλαδή ποτέ άλλοτε η άποψη για το ένα θέμα, αν κάποιος είναι υπέρ ή κατά, δεν δημιουργούσε, δεν πυροδοτούσε τέτοιου είδους, αν θέλετε, διαμάχες και αντιδράσεις που πολλές φορές μπορούν να παίρνουν κρυκτικό χαρακτήρα και να διαρριγνύουν τον κοινωνικό ιστό ακόμα και ανάμεσα στις ίδιες οικογένειες. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Ήταν άλλωστε ένα από τα βασικά στοιχεία της δικής μας προεκλογικής εκστρατείας. Λέγαμε ότι θα προσιλώσουμε τις ενέργειές μας στο να είμαστε Δημοτική Αρχή όλων των Δημοτών. Μια Δημοτική Αρχή που θα προσπαθήσει αντικειμενικά να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε όλους τους δημότες για τα θέματα που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη ερώτηση, τα περιβαλλοντικά ζητήματα αφορούν και τον εργαζόμενο στα μεταλλεία και αυτόν που είναι αντίθετος με τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Λέμε λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι μια αρχή η οποία αντικειμενικά θα προσπαθήσει να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε όλους τους δημότες. Είναι μια Δημοτική Αρχή για όλους τους δημότες και πιστεύουμε ότι με δουλειά και κατευθύνοντας τον κόσμο σε αυτή τη λογική, ότι σαν κατοίκους οι κάτοικοι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα και δεν πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο διαχωρισμός ανάλογα με τη θέση τους σε σχέση με την χ ή ψ επιχειρηματική δραστηριότητα και βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Άρα λοιπόν να δούμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Ήδη αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, αυτό το κλίμα έντασης, πιστεύω, τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε μια ύφεση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν δώσουμε χρόνο, χρειάζεται χρόνος. Η τοπική κοινωνία είναι πληγωμένη. Χρειάζεται χρόνος και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουμε, κρατάμε, αν θέλετε, τα ηνία για να διοικήσουμε τον τόπο, έχουμε την ευθύνη με δουλειά, με διάλογο, να πείσουμε τους κατοίκους και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Και ίσως όχι και τόσο σε βάθος χρόνο όσο φαίνεται, ίσως και πολύ πιο σύντομα. Προς το παρόν όμως, πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο θα προσιλώσουμε και εμείς τη δράση και την ενέργειά μας για να καταφέρουμε να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη και στις δύο πλευρές και να κάνουμε τους ανθρώπους πραγματικά, ανεξάρτητα τη διαφορά της άποψής τους, να ζήσουν αρμονικά μέσα σε αυτόν τον τόπο. Θα ήθελα να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Υπάρχει μια πολύ ειδική περίπτωση στην περιοχή σας που είναι το Στρατόνι. Γιατί υπάρχει αυτή η πολύ παλιά μεταλλευτική παράδοση στην περιοχή γενικά, η οποία υπάρχει και σε χωριά όπως είναι η Μεγάλη Παναγία, το Παλαιοχώρι, το Νεοχώρι. Ωστόσο, αυτά είναι ιστορικά χωριά και οι οικογένειες που είναι εκεί έχουν ιδιοκτησίες. Εκτός από το να είναι μεταλλορύχοι, έχουν και κανένα χωράφι, κανένα οικόπεδο. Το Στρατόνι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί οι άνθρωποι που ζουν εκεί είναι σε σχέση εξάρτησης ουσιαστικά από την εταιρεία. Σε αυτούς τους ανθρώπους, τι έχετε να προσφέρετε, δηλαδή αν είναι να περιοριστεί η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή, αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν, γιατί δεν έχουν πραγματικά κάπου να πάνε, δεν έχουν πια δικό τους χωριό και το Στρατόνι είναι και δεν είναι δικό τους χωριό. Εντάξει, καταρχάς δεν θέλω να βάλω το ζήτημα ότι σήμερα βρισκόμαστε σε κάποια φάση της όλης διαδικασίας όπου έχουμε κάποια τάση στο να περιορίζεται κάτι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει μια συνέχεια σύμφωνα με τις αποφάσεις, αν θέλετε, της κεντρικής διοίκησης. Δεν έχει να κάνει ο Δήμος σε κάτι με αυτό. Μάλιστα, εμείς δηλώσαμε ότι η Δημοτική Αρχή, όπως δεν αδειοδότησε και τα μεταλλεία, δεν μπορεί να κλείσει και τα μεταλλεία. Άρα, εγώ δεν θα ήθελα να βρεθώ στη θέση να απαντήσω τι θα συμβεί στη μία ή στην άλλη περίπτωση, γιατί δεν εξαρτάται και από τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή αυτό που μπορεί να κάνει είναι και για το Στρατόνι, να δει πώς μπορεί να αναπτύξει και άλλου είδους δραστηριότητες. Το Στρατόνι είναι σε ένα πανέμορφο σημείο, ένα πανέμορφο κόλπο. Έχει σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικά από όλα αυτά τα χρόνια, από τις παλιές αναποθέσεις κλπ. Τα οποία πρέπει να μελετηθούν. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα που μπορούν να αποκατασταθούν κάποια κομμάτια της εκτάσεων εκεί. Πιστεύω λοιπόν ότι και το Στρατόνι μπορεί σε μια νέα λογική να βρει και αυτό μια διαδρομή ισορροπίας με βάση και την ισορροπία που λέγαμε σχέση με τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Γιατί σας ξαναλέω, η θέση μας δεν είναι μηδενική. Δεν εκφράζουμε κάποια θέση για να σταματήσει και σας είπα και πριν ότι η Δημοτική Αρχή δεν ήταν αυτή που αδειοδότησε. Εμείς, ξαναλέω, η θέση μας είναι μέσα από το διάλογο να βρούμε τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Έχουμε μια βασική αντίρρηση σε σχέση με αυτή την επέκταση που έχει να κάνει με τη μεταλλουργία χρυσού. Από εκεί και πέρα όμως λέμε ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει με σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο και στους νόμους του κράτους να δει πώς μπορεί με ένα τρίπτυχο
που έχει να κάνει με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες, έχει να κάνει με διάλογο και έχει να κάνει με αυτό που είπαμε και πριν, με ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, οφείλει αυτά τα πράγματα κάνει η νέα Δημοτική Αρχή. Αυτές είναι και οι αρμοδιότητές της. Μην ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή να είναι ταυτόχρονα και πρωθυπουργός και δήμαρχος και τα πάντα. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Δημοτική Αρχή θα προσπαθήσει και για το πρόβλημα του Στρατονίου να προτείνει λύσεις, να δει ακριβώς τι θα συμβεί στο μέλλον, να οσφριστεί που πάνε οι εξελίξεις και ανάλογα να δει πώς μπορεί να βοηθήσει από το δικό του ρόλο και το Στρατόνιο και όλα τα υπόλοιπα χωριά. Ένα μικρό συμπλήρωμα. Επιστρέφω πάλι στην περίπτωση του Στρατονίου, επειδή το Στρατόνι, de facto, το χωριό ουσιαστικά ανήκει στην εταιρεία. Τα σπίτια ανήκουν στην εταιρεία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είναι η καρδιά της μεταλλευτικής ζώνης στην περιοχή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει καμία άλλου είδους οικονομική ανάπτυξη στο Στρατόνι, εκτός από ό,τι αποφασίσει η εταιρεία. De facto. Οπότε, εσείς πώς θέλετε να διαπραγματευτείτε τη σχέση σας με την εταιρεία, ώστε να γίνει διαφορετικού τύπου ανάπτυξη στο Στρατόνι? Έχω την αίσθηση ότι οι επαγγελματίες του Στρατονίου και γενικότερα οι κάτοικοι του Στρατονίου δεν θα συμφωνούσαν και τόσο μαζί σας. Πιστεύω λοιπόν ότι ναι, μεν για το Στρατόνι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του είναι, αν θέλετε, συνδεδεμένο άμεσα ή έμεσα με τη μεταλλαστική δραστηριότητα. Εγώ σας είπα ότι και να είναι με τη μεταλλαστική δραστηριότητα, ο τρόπος που εμείς προσεγγίζουμε το θέμα και από τη στιγμή που διαχωρίζουμε και την ευθύνη, τη ζώνη ευθύνης μας και λέμε ότι δεν είμαστε εμείς ο αρμόδιος θεσμικός φορέας ο οποίος μπορεί να σταματήσει τη μεταλλαστική δραστηριότητα, γιατί δεν είμαστε κεντρική διοίκηση, ούτε αποφάσισε η Δημοτική Αρχή. Άρα, όπως η Δημοτική Αρχή δεν εγκρίνει, δεν αδειοδοτεί, έτσι και δεν αναιρεί αδειοδοτήσεις. Άρα, εμείς αυτό που θα κάνουμε για το Στρατόνι θα είναι προσθετικά με ό,τι συμβεί, με ό,τι συμβαίνει σε σχέση με τη μεταλλαστική δραστηριότητα, να διερευνήσουμε και άλλους τρόπους και για άλλου είδους ενέργειες που μπορούν να βοηθήσουν τη δράση του. Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή αν στο Στρατόνι υπάρχουν, ξέρω εγώ, 2, 3, 5, 10 διαφορετικά μοντέλα άλλα για να αναπτυχθούν επιχειρηματικά δραστηριότητα που να μην έχουν σχέση άμεση με την εταιρεία ή έμεση. Όμως πιστεύω ότι το ζήτημα της ανάπτυξης περιοχής είναι συνολικό και δεν μπορεί να εστιαστεί σε ένα συγκεκριμένο χωριό ή όχι, και ότι όλα τα χωριά, αν βρεθεί μέσα από το διάλογο αυτό που λέμε το σημείο ισορροπίας και η φέρουσα ικανότητα της περιοχής, όλα τα χωριά θα σχεδιάσουν μετά μια στρατηγική ανάλογα με αυτές τις αποφάσεις που θα πάρθουν. Είναι ζητήματα που θέλουν διάλογο, θέλουν χρόνο, και ακριβώς επειδή δεν έχουμε σήμερα κάποια δεδομένα τα οποία να δημιουργούν ανασφάλεια στον πληθυσμό. Δηλαδή, και μάλιστα είχε δημιουργηθεί και μια ολόκληρη παραφιλολογία ότι με την εκλογή της νέας Δημοτικής Αρχής, ξέρω εγώ, τα μεταλλεία, η μεταλλευτική δραστηριότητα θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να κλείσει κλπ. Φάνηκε εκ των πραγμάτων ότι όλα αυτά είναι έντεχνα διλήμματα, γιατί πραγματικά η Δημοτική Αρχή είναι ένας φορέας που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να λειτουργεί σε αυτό το τρίπτυχο που είπα πριν. Δηλαδή, να πιέσει για αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες, να ενώσει τον κόσμο και να αναπτύξει άλλες δουλειές. Αν αυτό το τρίπτυχο το κάνει η Δημοτική Αρχή, έκανε τη δουλειά της. Για όλα τα υπόλοιπα, ευθύνη έχει η κεντρική διοίκηση. Εμείς θα δούμε λοιπόν το κάθε χωριό μέσα και από αυτό το τρίπτυχο ξεχωριστά για τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα, και πιστεύω ότι σε όλα τα ζητήματα τελικά μέσα σε μια πορεία διαλόγου θα βρίσκονται και καλύτερες δυνατές λύσεις. Εγώ είμαι πολύ πιο αισιόδοξος δηλαδή από ό,τι φαίνεται, αν θέλετε, βλέποντας τα πράγματα απ' έξω και βάζοντας μια πολύ απλή και επιτρέψτε μου να πω απλοϊκή λογική, ή μεταλλεία ή τίποτα, αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Το ή τίποτα ή μεταλλεία δεν βοήθησε ούτε στο παρελθόν, ούτε βοηθάει και τώρα. Ούτε τα μεταλλεία βοηθάει, ούτε τα υπόλοιπα άλλα που μπορούν να αντιθούν. Ναι, ναι, ναι. Ο Δήμος σίγουρα δεν δίνει τις άδειες για την μεταλλευτική δραστηριότητα. Ωστόσο, έχει διευκολύνει πάρα πολύ στο πρόσφατο παρελθόν ακόμα και παράνομες ενέργειες, επεκτάσεις της εταιρείας κτλ. Τα οποία αποδείχθηκαν εκ των υστέρων παράνομα. Και αυτό σχετίζεται με ένα φαινόμενο το οποίο είναι κοινό σε όλες τις χώρες που υπάρχει εξορρυκτική δραστηριότητα από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, και είναι η οικονομική ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, δηλαδή τα καροτάκια, ας πούμε, τα οποία δίνουν οι μεγάλες μεταλλευτικές εταιρείες στην τοπική κοινωνία, είτε με χορηγίες στους δήμους, είτε με κάποια τοπικά μικρά έργα και τα όμοια. Εσείς πώς θα εξασφαλίσετε ακριβώς την ανεξαρτησία της Δημοτικής Αρχής από τέτοιες καταστάσεις? Καταρχάς, το αν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή συνέπλευσε ή ταυτίστηκε με επιλογές που είχαν να κάνουν με αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, είναι ακριβώς και ο λόγος ίσως που σήμερα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είναι στην αντιπολίτευση. Άρα θεωρούμε ότι τέτοιου είδους λογικές, αν και εφόσον υπήρξαν, και ο Δημότης το ξέρει καλύτερα, δεν χρειάζεται εμείς να βγούμε και να πούμε, ο Δημότης το κρίνει και έχει ένα κριτήριο. Πιστεύω η δημοκρατία γι' αυτό λειτουργεί από την αρχαία Ελλάδα ως σήμερα, γιατί ακριβώς ο πολίτης τελικά έχει το κριτήριο να γνωρίζει ποιος έκανε σωστά τη δουλειά για την οποία τον εξέλεξε ο ίδιος ο Δημότης. Άρα λοιπόν,
αν συνέβησαν τέτοια θέματα, ο κάθε, αν θέλετε, ο καθένας κρίθηκε από το λαό για αυτά, εμείς αυτό που έχουμε να διαβεβαιώσουμε τον κάθε δημότη είναι ότι θα είμαστε μια δημοτική αρχή πραγματικά ανεξάρτητη για να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και στις δύο πλευρές. Γιατί σας ξαναείπα, ακόμη και αυτός που εργάζεται στα μεταλλεία δεν θέλει το επίπεδο, αν θέλετε, η περιβαλλοντική επέμβαση να είναι παραπάνω από αυτό που αντέχει η περιοχή. Γι' αυτό σας μίλησα και πριν για φέρουσα ικανότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία δηλαδή να οριοθετήσουμε και να βρούμε μέσα από το διάλογο αυτό το σημείο ισορροπίας. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι εμείς, όχι θεωρώ, δεσμεύομαι και εγώ προσωπικά και όλη η νέα δημοτική αρχή να είμαστε μια αντικειμενική, αν θέλετε, κύρους δημοτική αρχή, η οποία θα εφαρμόσει τις κείμενες διατάξεις. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και πρέπει να εφαρμόσουμε και, αν θέλετε, να απαιτήσουμε και ακόμη πιο αυστηρότερες διατάξεις για τέτοιου είδους επεμβάσεις στο περιβάλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα το καθημερινά θα κρινόμαστε στον πολίτη και καθημερινά ο πολίτης, πιστεύω, θα νιώθει την ασφάλεια. Σας είπα πριν για το θέμα των νερών πώς θα αντιδράσουμε. Θα μπορούμε και σε διάφορα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με προβλήματα που δημιουργούνται κατά καιρούς και θα φανεί στην πορεία και στη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Και αν θέλετε, αυτή είναι και τελικά η δουλειά της Δημοτικής Αρχής. Να εμπνεύσει ασφάλεια, εμπιστοσύνη. Από εκεί και πέρα, το να μην δημιουργηθεί, να μην δημιουργηθούν σχέσεις εξάρτησης με την μεταλλευτική δραστηριότητα, αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει με τη βούληση της Δημοτικής Αρχής. Εμείς πιστεύω ότι και ο κόσμος που μας εξέλεξε και ο τρόπος που προσεγγίζουμε το θέμα και, αν θέλετε, και η ιστορία που κουβαλάει ο καθένας μας προσωπικά είναι μια διασφάλιση και νομίζω θα φανεί αυτό και στην πράξη, γιατί τελικά κρινόμαστε όλοι με βάση την πορεία μας στον χρόνο. Άρα, από το να, επειδή εγώ ξέρετε δεν είμαι και πολιτικός, δεν προέρχομαι από τον πολιτικό χώρο και δεν μου αρέσει να λέω και κουβέντες που τελικά να είναι έτσι θεωρητικές, στην πράξη θα φανεί. Εμείς το μόνο που μπορούμε σήμερα να διαβεβαιώσουμε τους δημότες μας είναι ότι θα είμαστε μια δημοτική αρχή ανεξάρτητη, που θα δει με κύρος, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα όλα αυτά τα ζητήματα και θα, ούτε με πανικό, ούτε όμως και να κλείσει τα μάτια, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δύο άκρα που δημιουργούν ορισμένες φορές μια σύγχυση. Άρα πρέπει να δούμε ακριβώς το πρόβλημα, να το μελετήσουμε με τους επιστήμονες που ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και να προτείνουμε εκείνες τις λύσεις και να νιώσει έτσι ασφάλεια ο Δημότης ότι έχει μια δημοτική αρχή που πραγματικά μπορεί να προστατεύσει το μέλλον του σε αυτόν τον τόπο. Συνοψίζοντας δηλαδή, μια τελευταία διευκρινιστική ερώτηση, η τοποθέτηση της νέας δημοτικής αρχής είναι ότι και οι μεταλλευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να συνεχίσουν όσο αντέχει ο τόπος και να δείτε παράλληλα και άλλες μορφές ανάπτυξης, οι οποίες όμως δεν θα απειλήσουν την συνέχιση αυτών των δραστηριοτήτων. Η θέση μας λοιπόν έχει εκφραστεί και στην προεκλογική μας δέσμευση. Είναι ακριβώς το που σας είπα. Να βρούμε τη φέρουσα ικανότητα. Αυτή τη στιγμή η θέση μας αρχικά είναι ότι είμαστε αντίθετοι στην επέκταση μεταλλευτικής δραστηριότητας. Από εκεί και πέρα, μέσα από το διάλογο, θα βρούμε τη φέρουσα ικανότητα. Θα δούμε και εκείνο ακριβώς το σημείο ισορροπίας και νομίζω ότι κάπως έτσι μπορούμε να πορευτούμε και στο μέλλον. Και να σας πω και κάτι. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλο μοντέλο που είτε θα πάρει τη μία άποψη, που θα λέει, ξέρω εγώ, να μετατρέψουμε όλη την περιοχή σε μια μεταλλευτική δραστηριότητα, γιατί ξέρετε ότι στην συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν μεταβιβαστεί περίπου το 50% των εκτάσεων του Δήμου. Και λοιπόν το ένα μοντέλο που λέει ότι η περιοχή μπορεί να μετατραπεί σε μια πέραντη μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά και το άλλο μοντέλο που λέει ότι η μηδενική λύση, είναι και τα δύο μοντέλα που δημιουργούν εξίσου σημαντικά προβλήματα. Είμαστε λοιπόν, η θέση μας από την αρχή ήταν μια θέση με ωριμότητα, με υπευθυνότητα και προσπαθούμε μέσα σε αυτό, με βάση αυτό που είπατε για εσείς, πόσο αντέχει η περιοχή, να βρούμε εκείνο το σημείο που τελικά θα εξασφαλίσουμε το μέγιστο, το μικρότερο, αν θέλετε, δυνατό κόστος για την περιοχή, για να δούμε σε σχέση και με τις θέσεις εργασίας, δηλαδή να βρούμε ακριβώς εκείνο το σημείο που συγκλίνει τελικά αυτή η αίσθηση ισορροπίας στην περιοχή. Θεωρείτε ότι οι σκουριές, οι εργασίες στις σκουριές είναι επέκταση της επένδυσης, της εξολικτικής δραστηριότητας? Εμείς στο πρόγραμμά μας το έχουμε αναφέρει ότι οι εργασίες στις σκουριές είναι σε αυτό που λέμε επέκταση. Άρα, εμείς θεωρητικά, ιδεολογικά, η προσέγγιση μας είναι αρνητική. Από εκεί πέρα όμως, σας ξαναλέω, είμαστε ένας θεσμικός φορέας και θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας ως θεσμικός φορέας. Άρα, αν η κεντρική διοίκηση έχει κάποιες αποφάσεις και αυτό δεν είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και θα κάνουμε είναι να πιέσουμε και τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες και από εκεί και πέρα με το να ενώσουμε τον κόσμο, να
ανοίξουμε το διάλογο και με άλλες δουλειές να βρούμε, να προσπαθήσουμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση που λέγεται σημείο ισορροπίας. Δεν θέλουμε λοιπόν να υπερβάλλουμε τις αρμοδιότητές μας, γιατί πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος και ποιες δυνατότητες. Αν φορτώσουμε, γιατί να σας πω και κάτι, και το βλέπετε και από τη συζήτησή μας τώρα, και εμένα με πικραίνει και λίγο, ξέρετε αυτό. Γιατί αν θα χρονομετρήσουμε και την κουβέντα μας, από τα 30 λεπτά που μπορεί να μιλάμε, τα 25 τελικά είναι για αυτό το θέμα. Ξέρετε όμως ότι ο Δήμος έχει τόσα τεράστια προβλήματα. Από κακή λειτουργία σχολικών κτηρίων, από σοβαρά προβλήματα βιολογικών καθαρισμών, από σοβαρά προβλήματα των ακτών, από σοβαρά απίστευτα προβλήματα, όπου για άλλες παραγωγικές δομές που δεν υπάρχουν στο Δήμο, που δεν υπάρχουν υποδομές, για κακή ποιότητα τουριστικού προϊόντος ορισμένες φορές, για προβλήματα λοιπόν στρατηγικά για την ανάπτυξή του, και ξαφνικά όταν μπαίνει αυτό το δίπολο και όλη η συζήτηση στρέφεται μόνο σε αυτό, σε ένα απλοϊκό ναι ή όχι, χάνοντας όλα τα υπόλοιπα, τελικά το μόνο που καταφέρνουμε μέσα από όλο αυτό είναι να κάνουμε εμείς οι ίδιοι ζημιά και στον ίδιο τόπο. Άρα, εγώ θα έλεγα ψυχραιμία, στρατηγική, σχεδιασμός, γνώση των δυνατοτήτων και του ρόλου σου. Υπευθυνότητα, για να είμαστε μια αρχή που δεν πρέπει να δημιουργούμε στον κόσμο λανθασμένες εντυπώσεις. Άρα, υπευθυνότητα προς την πληροφόρηση προς τα έξω. Με γνώμονα πάντα το καλό του κάθε του τόπου και για τον κάθε δημότη. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μέσα σε μια πορεία θα πετύχουμε βήμα-βήμα, μέσα σε ένα βάθος χρόνου. Και σας είπα, η πορεία αυτή είναι δύσκολη, να δούμε πού μπορεί αυτό το πράγμα να ισορροπήσει. Πάντως, σας ξαναλέω, είναι η μοναδική διέξοδος. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση σήμερα, βλέπετε ότι πάει τα πράγματα προς τα πίσω. Η πρότασή μας είναι η μοναδική πρόταση που φαίνεται μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες να βρίσκει μια διαδρομή σταδιακά, να, αν θέλετε, για να κάνει ένα βήμα προς τα μπρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.